επανεξετάσει την απόφασή της για απαγόρευση των πιστών στις εκκλησίες, καλεί η Ιερά Σύνοδο στην κυβέρνηση, μετά από έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα. Ο Μητροπολίτης Πάφου, χαρακτηρίζοντας την απόφαση υπερβολική και άδικη, εξέφρασε την ετοιμότητα των ιερέων και των αρχιερέων να τελούν μέχρι και τρεις θείες λειτουργίες κάθε ημέρα σε μεγάλες ενορίες για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πιστών. Έχουμε όμως την πεποίθηση ότι η παρουσία πιστών στους ναούς, ανάλογα με το εμβαδόν των ναών και τηρουμένων όλων των άλλων σχετικών υγειονομικών διατάξεων, δεν συμβάλλει στη διασπορά του ιού. Πρώτη στο μέλημα είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η απάντηση του Κωνσταντίνου Ιωάννου. Αντιλαμβανόμαστε, και δεν είναι απόφαση του Υπουργού Υγείας, είναι απόφαση του Υπουργού Συμβουλίου, την αναγκαιότητα των πιστών τις μέρες των γιορτών να εκκλησιαστούν. Περιμένουμε και αλλά πρώτη στο μας μέλημα είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Άρα πιθανόν όλοι θα πραστηριθούμε κάτι όπως στερούμαστε. Το αίτημα για επαναλειτουργία των εμπορικών κέντρων τέθηκε προς συζήτηση σε τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Υγείας με τους εκπροσώπους των εμπορικών κέντρων και εκπροσώπου της ΟΕΒ. Με τον αρμόδιο Υπουργό να ρίχνει τον παλάκι στους ειδικούς για αξιολόγηση του κατά πόσον τα εμπορικά κέντρα μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Έχουν προβάλει κάποιες εισηγήσεις ως προς την επίβλεψη των μέτρων αυτών. Τα έχω προωθήσει στην επιστημονική ομάδα. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών. Ενημέρωση για το θέμα είναι και ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος το συζητά στην βάση του επιχειρήματος ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν. Στο μεταξύ πρόταση στον Υπουργό Υγείας απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, ζητώντας του όπως επιτραπεί να λειτουργήσουν όλα τα κέντρα αναψυχής με διευρυμένο ωράριο ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο.